Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά έξι αυτοκίνητα στη σειρά ενεπλάκησαν το μεσημέρι σε καραμπόλα στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο, στο ύψος της Παπαναστασίου. Πηγαίναμε από τη δουλειά, ερχόμαστε και έτρεχε φάλαγγα αυτοκίνητα εδώ πέρα και ο κύριος αυτός εδώ, και όπως ερχόταν από εκεί, με μεγάλη ταχύτητα μου την πρόδειξε εμένα από πίσω. Φαίνεται ότι το ολισθηρό οδόστρωμα, συνεπία της έντονης βροχόπτωσης, στάθηκε αφορμή το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο να εμπλέκονται σε μια καραμπόλα από την οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Μια κοπέλα είναι πρώτη, ήταν πρώτη, να τη κάτω. Εγώ είμαι δεύτερος και ο άλλος είναι τρίτος. Πόσα αμάξια συνολικά τρακάρατε? Εδώ τρακάρανε τρία και ταυτοχρόνως τρακάρανε και κάτω κι άλλοι. Η οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου ισχυρίστηκε ότι δεν πάτησε απότομα φρένο και πως χωρίς καν να καταλάβει τι είχε συμβεί, πίσω της προσέκρουσε το επόμενο όχημα και πίσω από αυτό όλα τα υπόλοιπα. Εγώ προφανώς δεν έχω δει τι γίνεται πίσω μου. Μπροστά μου ήταν σταματημένο μάξι, έκοβα και ξαφνικά εκεί που επιβράδυνε και πίσω και μετά νιώσαμε τον ντουπ. Οπότε προφανώς δεν φταίει ακριβώς ο πίσω μου γιατί είχε ήδη επιβραδύνει, ο δικός του πίσω ερχόταν πατημένος. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν από νωρίς το πρωί και στην Κρήτη έχουν δυσκολέψει τις μετακινήσεις που θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων.